Λέει μια άλλη απορία. Μπορούμε για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθυνόμαστε στο Θεό? Με τι τρόπο πρέπει να του ζητούμε κάτι? Για θέματα υγείας μπορούμε να του απευθυνόμαστε? Μάλιστα. Παιδιά, καταρχάς, ό,τι θέλουμε να ζητήσουμε πρέπει να ή να κάνουμε ή να δημιουργήσουμε ή να οτιδήποτε, πρέπει να αποτεινόμαστε στο Θεό. Πρέπει να έχουμε την έγκρισή Του και την ευλογία Του. Δεν πρέπει ποτέ τίποτα να γίνεται χωρίς την έγκριση και την ευλογία του Θεού. Πώς αυτό θα γίνει? Με διαφόρους τρόπους. Καταρχάς, εάν είναι ένα μικρό πράγμα, το κάνουμε αναφορά στην προσευχή μας. Το ζητούμε να μας το δώσει, αλλά το ζητούμε με τον τρόπο το εάν το θέλει και αν το εγκρίνει. Κύριε, σκέπτομαι να κάνω αυτό το ταξίδι. Θέλεις? Αν το θέλεις, βοήθησε, ευόδωσε να γίνει. Αν δεν το θέλεις, να μην γίνει. Το προσέξατε αυτό το σημείο που είπα? Είναι πολύ σημαντικό. Εχθές μου έλεγε μία κυρία στο τηλέφωνο, μου λέει, θέλω οπωσδήποτε, για ένα γνωστό της παιδί, θέλω οπωσδήποτε, λέει, αυτό το κορίτσι να πετύχει. Λέει, γιατί το θέλετε εσείς? Πώς λέτε, τι είσαστε εσείς? Και αν δεν το θέλει ο Θεός, σώνει και καλά, πρέπει να γίνει γιατί το θέλετε εσείς? Αυτό είναι φοβερό. Λοιπόν, το παν και το πιο μικρό πράγμα θα το θέτουμε υπό την έγκριση και την ευλογία του Θεού. Εάν είναι μεγάλο πράγμα, τότε μπορούμε να ρωτήσουμε και το πνευματικό μας. Δηλαδή, πώς βλέπει αυτό το κάτι? Το θέλουμε, λέμε, το θέλουμε, το θέλει ο Θεός. Πώς το βλέπει ο πνευματικός? Τι έχει να μας πει? Να πάρουμε ευλογία από εκεί. Συνεπώς, τα πάντα μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά μόνο με αυτήν την προϋπόθεση της εγκρίσεως και της ευλογίας του Θεού. Αλλά θα μου πείτε κάτι. Ο Χριστός μας είπε, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, ταύτα δε πάντα προσθεθήσατε ημίν. Και εκεί αναφέρεται στις βιωτικές μας ανάγκες, που σαν να ήθελε να πει ότι μη ζητάτε τίποτε παρά ζητάτε τη βασιλεία του Θεού. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε μια λεξούλα. Ζητείτε πρώτον. Δεν λέει ζητείτε τη βασιλεία του Θεού, τα άλλα άσχετα. Αλλά λέει ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη θα πει αγιότητα του Θεού. Δηλαδή το πώς θα μοιάσουμε του Θεού. Αυτό το πρώτον σημαίνει η ιεράρχηση των πραγμάτων που θα ζητήσουμε. Τι θα πει η ιεράρχηση των πραγμάτων που θα ζητήσουμε? Τι αξίζει περισσότερο και τι αξίζει λιγότερο? Αν επί παραδείγματι ζητήσουμε να πετύχουμε στο σχολείο, γιατί να μην μας το δώσει ο Θεός? Γιατί να μην μας το δώσει? Εάν το κρίνει, εννοείται. Μπροστά σε αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Είναι να γίνω αγιότερος. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να ζητήσω επίμονα να γίνω αγιότερος και ύστερα να ζητήσω να μου δώσει ο Θεός αυτό που του λέγω. Δηλαδή να έχω μια επιτυχία στο σχολείο μου και ούτω καθεξής. Πρέπει τα πράγματα να τα βάλουμε σε μια ιεράρχηση. Τι είναι πρώτο και τι είναι δεύτερο? Πολλές φορές καν τα πρώτα δεν τα λογαριάζουμε, τα απορρίπτουμε, ούτε καν τα υποπτευόμεθα. Και μένουμε στα τελευταία, τα κάτω-κάτω, και ζητούμε πράγματα τα οποία δεν είναι άξια λόγου. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε ποια τα ανώτερα και ποια τα κατώτερα, και τότε να ζητούμε όλα από το Θεό, περισσότερο τα πρώτα, ο λιγότερο τα δεύτερα. Αυτά και με αυτήν την απορία.